Ακολουθεί, Ακολουθεί χαιρετισμό από τον κύριο Καπράλο. And by Mr. Σεβασμιότατε, φίλε Υπουργέ Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, εκπρόσωποι στη Βουλή των Ελλήνων, κύριε Δήμαρχε, κυρία Χιρόμη της Επιτροπής του Τόκιο, φίλε και συνάδελφε Σάκη Βασιλιάδη. Είναι για μένα πολύ δύσκολο γιατί νιώθω πολύ συγκινημένος, ειδικά όταν σε βραβεύει ο Δήμαρχος της πόλης, από την οποία έχεις την καταγωγή σου, και αυτό το πράγμα με γεμίζει και ευθύνη για το τι πρέπει να κάνουμε και για την πόλη αλλά και για τη χώρα. Σήμερα και πριν λίγες ώρες όπως ακούσατε άναψε αυτή η φλόγα, η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων που στις 24 Ιουλίου θα ανάψει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο. Μετά δηλαδή από 19 εβδομάδες. Αλλά στην ουσία σήμερα ξεκίνησαν από την Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και από την Ελλάδα πέρασε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ένα μήνυμα αισιοδοξία, γιατί όλος ο κόσμος ζει σε μια αγωνία, με μια αόρατη απειλή που είναι αυτός ο ιός και βεβαίως όλοι φοβούνται, όλοι δεν ξέρουν τι πρόκειται να γίνει, αλλά μέσα από αυτή τη φλόγα αισθάνονται ότι ο κόσμος όλος ενώνεται σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και με την ελπίδα ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε ακολουθώντας τις οδηγίες όπως πολύ καλά κάνετε κι εσείς όλοι ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Και βέβαια η χώρα μας έχει και μια σειρά από άλλα προβλήματα και εθνικά θέματα και όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με δύναμη όπως έκαναν παλιά και οι πρόγονοί μας, από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση και βέβαια όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα μας. Εμείς στον αθλητισμό αυτό προσδοκούμε είναι οι Έλληνες αθλητές να κάνουν όπως πάντα το καθήκον τους, να φέρουν επιτυχίες και διακρίσεις που ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και να μας κάνουν για μια ακόμα φορά περήφανος. Και από τη μεριά μου σας υπόσχομαι ότι όπως η Καλαμάτα έχει βγάλει άλλους πιο σπουδαίους αθλητές, ότι θα βοηθήσουμε και στο μέλλον να συνεχιστεί αυτή η παράδοση, αυτός ο τόπος, αυτή η περιοχή να βγάζει πάντα μεγάλους αθλητές και να τους ενισχύουμε σαν Ολυμπιακή Επιτροπή, ώστε να φτάνουν στην κορυφή. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε και να είσαστε όλοι καλά.